Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 472 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 353 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 18 κατέληξαν σήμερα από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα, 10 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 3 στη Φλόρινα, 1 στα Γραβενά και κανένα στη Φλίνη Καστοριά. Ας δούμε τώρα τι δήλωσε για τους εμβολιασμούς, συγκεκριμένα με το AstraZeneca, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μαρία Θεοδωρίδου. Καλησπέρα σε όλους και καλή δύναμη και επιτυχία στους νέους και τις νέες μας που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις μετά από μια δύσκολη λόγω COVID περίοδο ετοιμασίας. Θα αναφερθώ σήμερα στην επικαιροποίηση των ηλικιών στις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του COVID-19 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Κατά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σταθερή πτωτική τάση των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας, γεγονός ευίωνο, στο οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά ο εξελισσόμενος εμβολιασμός. Από επιδημιολογικής πλευράς, η χώρα μας βρίσκεται σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα διασποράς του ιού με σταθερή τάση περαιτέρω μείωσης. Προ δύο μηνών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είχε αξιολογήσει συγκριτικά την εκτίμηση του κινδύνου από την νόσο COVID και από την πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια της θρόμβωσης με θρομβοπενία που έχει παρατηρηθεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Η κυκλοφορία του ιού τότε ήταν χαμηλή με ως μέτρια και ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από COVID ήταν συντριπτικά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία σε ηλικίες άνω των 30 ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον ΕΟΔΗ καταγράφησαν τον Απρίλιο του 2021 105 θάνατοι ανά εβδομάδα και τον Μάιο 77 σε άτομα ηλικίας 30 με 59 ετών. Στην παρούσα φάση που τα επίπεδα διασποράς του ιού είναι μέτρια προς χαμηλά με σταθερή τάση περαιτέρω μείωσης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται τον εμβολιασμό με πρώτη δόση AstraZeneca των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, στα οποία το όφελος υπερτερεί σαφώς του κινδύνου θρόμβωσης με θρομβοπενία. Θα πρέπει να γίνει υπενθύμησης ότι παραμένει η σύσταση για τη δεύτερη δόση στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca, δεδομένου ότι ο κίνδυνος αυτής της σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας είναι εξαιρετικά σπάνιος στη δεύτερη δόση, είναι μόλις 1,3 περιστατικά ανά 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίων. Εξαιρούνται μόνο τα άτομα που έχουν εκδηλώσει σοβαρές πανενέργειες, κυρίως θρομβώσεις ή ορισμένα ειδικά ιατρικά προβλήματα για τα οποία μπορεί ο θεράπων ιατρός να κάνει ένα αίτημα στην αρμόδια επιτροπή για έγκριση διαφορετικού εμβολίου στη δεύτερη δόση. Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση, και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μια χαρά εβδομάδα φαίνεται να είναι αυτή, έτσι. Αυτό το 472, μόλις το είδα, μου θύμισε εποχές όταν βγαίναμε ή όταν μπαίναμε στην πρώτη καραντίνα που είχα μάγνια κινδύνου. Και δεν μπορώ να σου πω ότι δεν αισθάνομαι έτσι μια ανακούφιση. Εντάξει, είναι νούμερα τα οποία σαφέστατα καταγράφουν την πτωτική τάση που έχει η πανδημία στη χώρα. Κάτι αδιαφεσβήτητο. Και το χθεσινό νούμερο που έδινε έτσι, την μεγάλη αισιοδοξία, δηλαδή Κυριακή μεν, αλλά όταν βλέπεις 297 κρούσματα, αριθμούς πολύ μακρινούς από το τετραψήφια και σίγουρα παγιωμένη μια κατάσταση των τελευταίων ημερών,
σε τριψήφια νούμερα. Βεβαίως θα δούμε, ας δούμε λίγο και τι θα κάνει η αυριανή ημέρα. Η τρίτη πάντα δεν τσιμπάει λίγο. Αλλά για να δούμε πού ακριβώς είμαστε, όχι τίποτα ανησυχητικό. Είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα βαδίζει με καλούς ρυθμούς στην πτώση της πανδημίας, σε μια καλή επιδημιολογική κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα νούμερα είναι θετικά καθημερινώς. Θα δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά. Και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στο ότι σταδιακά ανοίγουν και νέες δραστηριότητες. Και σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που άρχισε να συζητείται δημοσίως ότι ίσως λέω, είμαστε ακόμα στο ίσως και σε κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως να έχουν πέσει στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, που φαντάζομαι θα είναι λίγο σφιχτή, για το αν θα δούμε σε ανοιχτούς χώρους πιθανότατα ζητήματα χωρίς μάσκα. Ή αν θα δούμε σε κάποιους άλλους χώρους οι οποίοι θα είναι μόνο εμβολιασμένοι και δεν θα υπάρχει μάσκα. Θα το δούμε. Αλλά επειδή απλά συζητήθηκε λίγο αυτό, αναφέρθηκε σε κάποια μεγάλα μέσα ενημέρωσης και όχι τυχαία, ας το δούμε σταδιακά. Αυτά είναι το λεγόμενο βήμα-βήμα που θέλει η κυβέρνηση να πάει όλη αυτή την κατασπάτωση. 1η Ιουλίου είναι μια κομβική ημερομηνία, γιατί τελειώνουμε από ό,τι φαίνεται, αν συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα, με την απαγόρευση της κυκλοφορίας και επιστρέφουμε σε ένα ωράριο free. Θα πάμε στο σπίτι μας ό,τι ώρα θέλουμε, θα καθόμαστε έξω ό,τι ώρα θέλουμε και θα είναι και κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα ανοίξουν σταδιακά. Κάτι φαίνεται. Εμείς είμαστε παιδιά της Άστρα και οι δύο, και άλλοι εδώ γύρω μας. Είσαι κάτω των 60, είμαι κάτω των 60, οπότε εμείς εξακολουθούμε να το κάνουμε. Κοίταξε. Είμαστε στη δεύτερη δόση ακριβώς. Ναι, γι' αυτό είναι. Συζητάμε τη δεύτερη δόση. Για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς είπε σήμερα η Επιτροπή. Είναι μια σύσταση, όχι απαγόρευση. Νομίζω όμως ότι είναι μια ισχυρή σύσταση, για να λέγεται. Ισχυρή, τέλος πάντων, έτσι μεταφράζεται. Όταν το λένε και είσαι πολλούς, κάτω των 60 και δεν έχεις εμβολιαστεί, πάνε σε ένα άλλο εμβόλιο. Ναι, δεν και όταν υπάρχει η επιλογή αυτό και των άλλων εμβολίων, νομίζω ότι εκεί θα πάνε οι περισσότεροι. Άρα, όσοι έχετε κλείσει ενδεχομένως το ραντεβού σας και είστε κάτω των 60, για την πρώτη δόση μιλάμε τώρα, έτσι. Μάλλον θα κάνετε κάτι άλλο. Θα επιλέξετε ένα άλλο εμβόλιο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς, και τι εννοώ εμάς, τους κάτω το 60 που έχουμε κάνει την πρώτη δόση, έχουμε και τα ραντεβού μας για τη δεύτερη δόση. Εδώ, και λοιπόν, δεν παρουσιάσαμε καμία ισχυρή αλλεργία. Ναι, προσέξτε, μιλάμε κυρίως για θρομβωτικά επεισόδια. Γενικώς καμία ισχυρή αλλεργία. Άκουσα και την κυρία Κατερίνη πολύ αναλυτικά. Το λέω επειδή υπήρξε και η λέξη συμπτώματα. Μήπως φανταστούν κάποιοι τα. Δεν το πυρετό. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για αυτά τα συμπτώματα. Αυτά είναι κάποια προβλεπόμενα συμπτώματα κλπ. Άλλωστε, αυτά παρουσιάζονται στο Άστρα μόνο στην πρώτη δόση. Ναι, έτσι φαίνεται. Γιατί κάποιοι με Pfizer, ας πούμε, στη δεύτερη δόση τους ξάπλωσε, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι η δεύτερη δόση νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα χρειαστεί να αλλάξει για όσους δεν εμφάνισαν κάτι το φοβερό ή, ξέρω εγώ, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Άρα, μην ανησυχείτε για τόσο πολύ, κάντε το εμβόλιο. Αυτό δεν το λέει ο Ζήσης Ψυχάδης και το Δελτίο Top, το λέει η Επιτροπή, το λένε οι ειδικοί. Βεβαίως, οι ειδήσεις με τον τρόπο που κυκλοφορούν, με τα «να, όχι, Άστρα, θα είναι και 160 οι τίτλοι» και στα μέσα ενημέρωσης, δημιουργούν μια κατάσταση περίεργη. Θα ανέβει στο εμβόλιο.gov.gr η σύσταση για το AstraZeneca. Όποιος ενδιαφέρεται και κάνει δεύτερη σκέψη, σας πει να τα διαβάσει. Και δίνουν και το δικαίωμα στους γνωστούς, άγνωστους, και δεν εννοώ μόνο στους αυτούς που ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, αλλά σε όσους επιθυμούν να κάνουν παιχνιδάκια με την πανδημία, για πολιτικούς λόγους, αν θες, προσωπικούς, εννοώ για κόμματα. Για προσωπικούς λόγους. Ναι, ή για οτιδήποτε άλλο, να λένε διάφορα, ότι οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι λένε, μας μπερδεύουν. Άλλοι λένε ότι ξεστοκάρανε τα εμβόλια τώρα και εντάξει, είμαστε κομπλέ, πάμε παρακάτω. Οκ, μην ακούτε αυτούς, προφανώς ακούμε τους ειδικούς και συνεχίζουμε. Ο Μιλών, μετά τις ανακοινώσεις της κυρίας Θεοδωρίδου και του κύριου Θεμιστοκλέους, επιμένει ότι θα κάνει το AstraZeneca, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, και μάλιστα έφερε και τη δόση πιο κοντά. Δεν ξέρω τι το έκανες αυτό, εξακολουθώ.
Μισό. Αυτό δεν είναι κάτι που ξυπνάει κάποιο που το κάνει. Ναι, προβλέπεται. Γι' αυτό ακριβώ. Εντάξει, είναι επιλογή του καθένα. Ενδεχομένως. Αλλά άστρα πάλι. Ενδεχομένως να θέλω το πιστοποιητικό πιο νωρίς και να σα χαιρετήσω το καλοκαίρι νωρίτερα. Με αυτό προσπαθώ να αποφύγω. Ναι. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Συνεχίζουμε κανονικά τους εμβολιασμούς και θα δούμε και παρακάτω, αφού πούμε και τα κρούσματα, για το πού βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία στην εμβολιαστική κάλυψη. Όχι, το λέω ότι είναι το επόμενο θέμα. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε. Είχαμε 10 στην Κοζάνη, ΠΕ1 στα Γραβενά, 3 Φλόρινα, κανένα στην Καστοριά και μπράβο να δούμε κατανομές. Ναι, χθεσινές κατανομές. Έστειλε, δε, η περιφέρεια και έστειλε σήμερα. Ναι. Κοίταξε, εδώ τι βλέπουμε τώρα, είναι Κοζάνη. Το 10 τη σημερινή ημέρα. Προφανώς είναι και μικρότερο και από το 14 και από το 17. Εσύ είχαμε είναι... 6, ζήσι μου, έτσι. Το 10 της σημερινής ημέρας. Μετράω Δευτέρες. Μετράω Δευτέρες. Το 14 της προηγούμενης Δευτέρας και το 17 της πριν 14 ημέρες, έτσι συγκρίνουμε, είναι προφανώς πολύ μικρότερο, μικρότερο τέλος πάντων ή πολύ, αλλά παραμένει να είναι ένα νούμερο το οποίο με την ποιοτική τάση δείχνει ότι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι μια περιοχή η οποία δεν σβήνει ο ιός τόσο γρήγορα. Αργά, το έχω πει. Αργά. Ναι, δεν σβήνει πολύ αργά. Και προχθές που έψαξα το τι γίνεται στο νοσοκομείο, προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι καλή. Αλλά γιατί τη λέμε ότι είναι καλή? Τη λέμε γιατί είναι καλή, διότι έχουμε περάσει τα χειρότερα. Έτσι, θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα. Καλά, δεν το συζητώ. Εδώ, ναι. Άρα, παραμένουμε σε έναν αριθμό 10, ας πούμε, σήμερα στην περιφερειακή ενότητα του Κοζάνης, χωρίς όμως, πρέπει να οφείλουμε να το πούμε αυτό, να εκφράζεται κάποια ανησυχία ιδιαίτερη. Απλώς, το επιδημιολογικό φορτίο στην Κοζάνη για να σβήσει χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά, λόγω. Χρειάζεται δουλειά για να σβήσει εντελώς, εννοώ. Να μηδενίσει. Ναι. Πόσο πολύ. Το μηδέν, όπως έχουμε σήμερα στην Καστοριά. Η Καστοριά είναι μηδέν, ας πούμε, σήμερα. Έτσι. Είναι εξαιρετικό. Κατανομές, παρακαλώ. Κατανομές χθεσινές εννοείς. Ναι, νομίζω. Όχι, να δούμε Κοζάνη, να δούμε Κοζάνη λίγο για να κλείσουμε. Γιατί κοιτούσαμε πριν από λίγο. 3 και 3 ήμασταν. Είναι 3 στο Δήμο Κοζάνης και 3 στο Δήμο Ιορδέας για τη χθεσινή ημέρα. Μια καλή ιστορία και εδώ σε λίγο, νομίζω αύριο, σπάμε και αυτό το φράγμα των 200 ενεργών κρουσμάτων. Είναι στα 206, αν βλέπω καλά. Ναι. Ωραία, το σπάμε και αύριο αυτό και εντάξει, μπορεί ίσως να ανεβεί λίγο την Τρίτη πάλι, θα το δούμε. Πάμε παρακάτω. Τις επόμενες κατανομές, παρακαλώ. Είναι η περιφερειακή ενότητα. Και το 1 στα Γραβενά είναι εξαιρετικό. Καστοριάς. Καστοριάς σήμερα έχει 0, έτσι. 2 είχε μόλις χτες. Σήμερα 0. 1 και 1. Συνεχίζουμε. Είναι τα Γραβενά. 1 και 1. Τι έγινε, έδωσε κάτι κρούσμα. Έδωσε κάτι, εντάξει. Okay, δεν είναι κάτι. Θα δούμε μετά πώς και τα Γραβενά είναι από τις καλές περιφερειακές ενότητες. Και έχουν πέσει από την Παρασκευή. Και πάμε και στη Φλόρινα. 0 χτες, πολύ καλό. 4 του Σαββάτου, ξέρω. Ναι, και σήμερα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και η Φλόρινα νομίζω ξεπέρασε έτσι μια μπόρα που υπήρξε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, αυτά και με τα κρούσματα. Στον επιδημιολογικό χάρτη τώρα. Πάμε στον επιδημιολογικό χάρτη. Τα ποσοστά των εμβολιασμών, παρακαλώ. Να δούμε λίγο αρχικώς αυτό, χωρίς νούμερα. Αυτό είναι ο επιδημιολογικός χάρτης με χρώματα. Αναπεριοχή. Διάλεξε εσύ, Ζήση. Κοίταξε, καλός ή κακός, επειδή έχει κυτρινίσει ο περισσότερος χάρτης και αρχίζει και πρασινίζει σταδιακά, εντάξει, κάποιες περιφερειακές ενότητες, κυρίως νησιά. Αλλά βλέπουμε ένα χάρτη ο οποίος είναι κίτρινος. Σήμερα είναι κίτρινος, είναι το επίπεδο 2. Δυστυχώς βλέπεις μια κάθετη γραμμή, η οποία ξεκινάει από την Φλόρινα, συνεχίζει στον νομό Κοζάνης, παρακάτω είναι ο νομός Λαρίσης και μετά είναι ο νομός Μαγνησίας. Δεν αναφέρομαι στους δύο τελευταίους. Και η Αττική, βεβαίως. Ναι, παρακάτω. Πάμε λοιπόν, το βλέπεις γιατί στην υπηρετική χώρα τουλάχιστον έχει κυτρινίσει ο χάρτης και παραμένουν οι δύο περιφερειακές ενότητες, οι δικές μας. Είναι η Φλόρινα και η Κοζάνη, οι οποίες είναι στο πορτοκαλί χρώμα. Ξέρει, η Φλόρινα, δίκως, λέω εγώ. Ελπίζω να πέσει αυτό. Ίσως το πορτοκαλί της Φλόρινας να εξηγείται, δεν ξέρω, λέω, και για τον χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Δηλαδή, επειδή μπαίνει και αυτό το ποσοστό μέσα, ίσως γι' αυτό πορτοκαλίζει, να το πω, η Φλόρινα. Τώρα, ξεκινάμε από την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, πάμε, Χρήστο, με τα νούμερα τώρα. Κοιτάξτε εδώ, δηλαδή, πηγαίνετε στο χάρτη, πατάτε και θα δείτε αυτό. Έχουμε και επιπλέον στοιχείο, δηλαδή και πρώτη δόση και ολοκληρωμένους εμβολιασμούς πλέον. Δεν το είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πιθανόν γι' αυτό να καθυστέρησε να βγει και ο χάρτης. Εμβολιαστική κάλυψη λοιπόν με τουλάχιστον μία δόση στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης στο 40,36% και ολοκληρωμένους εμβολιασμούς 24,5%.
6,98. Μία σύγκριση, το 40,36% της πρώτης δόσης είναι αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα, αλήθεια, που ήμασταν στο 36,3%. Μέσα σε μια εβδομάδα δηλαδή ανεβήκαμε 4 μονάδες. Ναι. Στην επικράτεια το νούμερο της εμβολιακιστικής κάλυψης, για να συγκρίνουμε, που βρισκόμαστε, είναι στο 39,04. Άρα η περιφερειακή. Της πρώτης δόσης. Μιλώ για την πρώτη δόση. Άρα η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι πάνω από το μέσο όρο, έστω και ελάχιστα. Είδαμε για τους ολοκληρωμένους δείκτης θετικότητας όλων των ελέγχων. Προσέξτε, γιατί μπερδευόμαστε. Ας πούμε, σήμερα η θετικότητα είναι γύρω στο 2,43% για όλη την επικράτεια, αλλά μιλάμε για τα rapid και για τα μοριακά. Αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό που βλέπετε εδώ, το δείκτης θετικότητας ελέγχων, είναι για όλους τους ελέγχους. Self-test, rapid, μοριακά και δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. 0,29% όταν ο δείκτης, ο πανελλήνιος, είναι στο 0,22. Εδώ είμαστε λίγο περισσότερο, προφανώς γι' αυτό εξηγείται και το πορτοκαλί, αν θες. Στον 7ήμερο μέσο όρο κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους είμαστε στο 9,9, όταν η επικράτεια είναι στο 8,75. Η επικράτεια έχει πτωτική τάση, η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης έχει σταθερή τάση. Και για τα μεταφρασάν, stable. Ναι, προφανώς, δεν ξέρω αν ακούν το channel, αλλά τα μεταφράσαν. Σίγουρα βλέπουν το channel στο μέρος. Λοιπόν, πάμε στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, αν μπορεί ο Χρήστος, και το λέω αυτό γιατί είναι η κατάσταση συγκεκριμένη και είναι πορτοκαλί. Κοιτάξτε, έχουμε αυτό το τραγικό ποσοστό. Η Φλόρινα συνεχίζει να έχει ένα πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό με την πρώτη δόση. Είναι στο 22,59%, ούτε δύο μονάδες πάνω από την προηγούμενη Παρασκευή, πριν 7. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. 20,99 ήταν. Η ολοκληρωμένη εμβολιασμένη είναι στο 16,17%. Πολύ χαμηλά. 0,36% η θετικότητα, 10,2% ανά 100.000 κατοίκους. Είναι θετικό βεβαίως ότι η εβδομαδιαία τάση είναι πτωτική για τη Φλόρινα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, αν είναι δυνατόν, όπου ο εμβολιασμός έχει πάει στο 41,44% και 26,77% για τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς, 0,42% βέβαια ο δείκτης θετικότητας ελέγχων, 7,6% ανά 100.000 κατοίκους και πτωτική η τάση. Θυμίζω απλώς ότι τα Γρεβενά ήταν στο 36,48% για την κάλυψη της πρώτης δόσης. Και κλείνουμε με την Καστοριά, γιατί επιμένει η Καστοριά να είναι μια από τις καλύτερες περιφερειακές ενότητες ανά τη χώρα, με το 43,44%, βέβαια από κοντά είναι και τα Γρεβένα, 29,22% για ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Αλλά κοίτα δείκτη θετικότητας. Θα πω απλώς ότι αυτό το 29,22%, βεβαίως θα μου πεις και από τις άλλες περιφερειακές ενότητες, οι υπόλοιπες τρεις περιφερειακές ενότητες μαζί με την Καστοριά ξεπερνούν ακόμα και την εμβολιαστική κάλυψη της πρώτης δόσης της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Το λέω απλώς για να δούμε πόσο κακά είναι, άσχημα είναι τα νούμερα στον εμβολιασμό για τη Φλόρινα. Και βλέπετε και τα υπόλοιπα νούμερα, τα οποία είναι εξαιρετικά, και το σταθερή που βλέπετε εκεί. Εντάξει, μπορεί να είναι και πτωτική, θα μηδενίσει. Πράγμα στην Καστοριά, εγώ νομίζω πως η Καστοριά μπορεί να γίνει και πράσινη. Σταδιακά νομίζω πως ναι. Πρέπει να γίνει πράσινη. Σταδιακά. Πάμε σε εντελώς διαφορετικά θέματα. Πολύ μας στεναχώρησαν οι χθεσινές εικόνες. Εκλογοπολιγιστική συνέλευση του εργατικού κέντρου Κοζάνης, εξωτερικό χώρο, ιδιωτικό χώρο, στο Event Plaza να πούμε. Δεν ήταν εικόνες αυτές που είδαμε. Να τα βλέπουμε voice-over παρακαλώ. Είναι χρήσιμο να ακούγονται τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται, επειδή παίξανε χθες. Πιάστηκαν στα χέρια, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα. Είναι δυνατόν? Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι θλιβερή. Επαναλαμβάνεται για δεύτερο συνεχόμενο εκλογοπολιγιστικό συνέδριο. Θα ξαναπάνε στα δικαστήρια, δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω το ρεπορτάζ. Ναι, η πρώτη υπόθεση ήταν να εκδικαστεί τη Δευτέρα 7 Ιουνίου από το προηγούμενο συνέδριο, στο ειδόλιο να κάθονται 6 συνδικαλιστές. Έτσι και από την άλλη πλευρά, μάθητες να είναι άλλοι συνδικαλιστές, δηλαδή θλιβερή εικόνα πραγματικά. Έγιναν κάποια πράγματα και χθες. Νομίζω ότι κάποιοι επιδιώκουν να χαλάσουν το συνέδριο. Γιατί? Η μία πλευρά λέει η ταξική ενότητα. Η ταξική ενότητα είναι η παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ταξική ενότητα λέει ότι προσπάθησε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου να αποκλείσει τα σωματεία της από το εκλογοπολιστικό συνέδριο.
Διότι, όπως διαβάζω στην ανακοίνωση, διότι μας φοβούνται, διότι οι απεργίες πετυχαίνουν, διότι το ένα, το άλλο και ξέρω εγώ. Για την Νταπαγκέρα όμως δεν μίλησε η ανακοίνωση ταξικής ενότητας, διότι, όπως ακούστηκε και στο συνέδριο, κοιτάξτε εδώ εικόνες. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε Ελλάδα εικόνες. Το 21. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Μα δεν σεβάστηκαν και τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο βρίσκονταν. Θα το πούμε και αυτό, πολύ σωστή παρατήρηση. Θυμίσου να το αναφέρουμε πάρα πολύ αυτό, όχι για να υποστηρίξουμε τον επιχειρηματία. Αλλά και γιατί να μην τον υποστηρίξουμε τώρα, όχι, δεν είναι αυτό το. Αλλά... Φοβόμαστε να μιλήσουμε. Ναι. Υπήρξε μια παραχώρηση αίθουσα, επιπληρώνουμε φυσικά. Ωραία, ναι, εντάξει. Ο άνθρωπος εκεί έχει παρέμβει πάνω από 4 φορές, παρακαλώντας να ηρεμήσει η κατάσταση. Είναι απίστευτα αυτά που συνέβησαν. Πολύ άσχημη εικόνα. Ναι, πολύ άσχημη εικόνα. Η διοίκηση του εργατικού κέντρου τώρα λέει ότι η ταξική ενότητα έχει 5 σωματεία, τα οποία δεν πλήρωσαν τις συνδρομές τους. Περίπου 8.000 ευρώ. Τα 4 από τα 5. Το ένα ήταν τακτοποιημένο. Λίγο πριν ξεκινήσω το συνέδριο, εκπρόσωποι της ταξικής ενότητας ζήτησαν να καταβάλουν το 20%. Την προηγούμενη Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, στο οποίο συμμετέχουν και μέλη της Ταξικής Ενότητας, είχε ψηφίσει ομόφωνα ότι όλα τα σωματεία πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Δεν είναι εύκολο για πολλά σωματεία. Έκανα ένα αγώνα δρόμου, κάποιοι μου λένε. Προφανώς. Και εξόφλησαν τελευταία στιγμή. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, από 2.000-2.500, ανάλογα πόσα μέλη έχεις κλπ. Έγιναν και άλλες προτάσεις από ό,τι μου λένε από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου προς την Ταξική Ενότητα, όπως ενδεχομένως ένα ποσό έναντι και μετά κάποιες επιταγές, δίμηνες, τετράμηνες, πεντάμηνες ή κάποιες συναλλαγματικές. Δεν έγιναν δεκτά αυτά. Έγινε αυτό που έγινε. Προσπάθησαν κάποιοι να πάρουν τις κάρτες από τον οργανωτικό γραμματέα, από άλλους εκεί υπαλλήλους του εργατικού κέντρου που βοηθούσαν στην κατάσταση. Ήρθε και η αστυνομία. Είχαμε αυτά που βλέπετε εδώ. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι πώς. Πώς καταλαβαίνουν τη διαδικασία, δηλαδή πήγαν να χαλάσουν το συνέδριο ακριβώς για να μην τηρηθούν κάποιες διαδικασίες τις οποίες και οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει. Από πότε η βία είναι λύση. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το παιδί τώρα που είναι κάτω, που είναι αστυνομικός. Αυτός δεν είναι αστυνομικός. Αυτός ο συγκεκριμένος όχι, αλλά είδα και αστυνομικό να πέφτει. Ακριβώς. Σπρώχνονται αδέρφια, ξαδέρφια, σπρώχνονται συγγενείς μεταξύ τους. Σε μια κοζάνη ζούμε. Ακριβώς, πολύ σωστό. Είναι πρόσεξε όμως. Δυστυχώς όμως εκεί κάποιοι που προσπάθησαν να εισβάλλουμε στο εργατικό κέντρο είναι και μεταφερόμενοι. Μεταφερόμενοι. Ναι, φυσικά. Από άλλες πόλεις. Και δεν ανήκουν καν στις δυνάμεις του εργατικού κέντρου. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν δικαιολογώ τη βία. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Το λέω για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Καταγράφτηκε αυτό που δήλωσε εσύ. Δεν δικαιολογώ τη βία. Είναι σε ένα συνδικάτο, είναι σε ένα εργατικό κέντρο. Ας βρουν λύσεις. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα σοβαρών ενήλικων που πάνε σε μια εκλογοπολογιστική συνέλευση. Mm-hmm. Να ακούσουμε όλες τις απόψεις, να ακούσουμε όλα τα θέματα, να προτείνουμε λύσεις μεταξύ τους, να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι λύση. Προφανώς και έχει ξανασυμβεί, το ξαναλέω έτσι. Στην προηγούμενη φορά. Οι εκλογές γινόταν στο εργατικό κέντρο, κανονικά δηλαδή, γιατί δεν είχαμε COVID κλπ. Και κάποιοι έπαιρναν την κάλπη. Κάποιοι τρομοκράτησαν, αν θες, με την όλη κατάσταση, θέλω να πω, και την δικηγόρο που ήταν εκεί, ας πούμε, μια νεαρή ηλικία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, πάντως το συνέδριο αυτό τελείωσε. Πώς τελείωσε, τελείωσε. Έτσι. 23 Ιουνίου και. Μισό λεπτό. Εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω την εικόνα, μάλλον δεν μου αρέσει να το πω έτσι, η εικόνα να γίνονται εκλογές σε συνδικαλιστικό σωματείο παρουσία της αστυνομίας. Κανένας δεν μπορεί να τη φώναξε την αστυνομία εκεί έτσι. Ενδεχομένως έγιναν κάποια πράγματα και κάποιοι πήγαν να παρανομήσουν ή να εκφράσουν κάπως αλλιώς τις επιθυμίες τους. Εντάξει. Ποιος φώναξε την αστυνομία, εσύ? Έχουν γίνει μηνύσεις. Έχει γίνει μήνυση από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος ο καταστηματάρχης φοβήθηκε και ζήτησε παρουσία αστυνομίας. Ενδεχομένως. Εγώ αν ήμουν καταστηματάρχης, πάντως θα φοβόμουν για την περιουσία μου και για την όλη κατάσταση εκεί πέρα. Γιατί μετά αυτός ο άνθρωπος είχε άλλη εκδήλωση. Είχε γάμο το απόγευμα. Είχε γάμο το απόγευμα. Και είχε, έτσι ήταν ανοιχτός σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τον είχαν πληρώσει προφανώς ήδη. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, είναι μια άσχημη κατάσταση. Οι εκλογές θα γίνουν στις 23 Ιουνίου, λοιπόν, την Τετάρτη, από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, ελπίζω χωρίς αυτές τις εικόνες, έτσι.
Και ελπίζω ούτε με την παρουσία της αστυνομίας που να είναι παντού. Δεν είναι καλή εικόνα αυτό, θέλω να πω. Να μην χρειαστεί η αστυνομία να βρεθεί εκεί. Τώρα, αν μου λες, αν η ταξική ενότητα θα συμμετέχει, δεν ξέρω αν προλάβει να συμμετέχει. Δηλαδή, αν θα καταθέσει ψηφοδέλτιο και πώς, με ποια σωματεία και με ποιους εκπροσώπους. Γύρω στους 20 εκπροσώπους θα είχε. Να θυμίσω ότι αυτή η διαδικασία πήγε παραπίσω και παραπίσω και παραπίσω λόγω COVID. Θέλω να πω, υπήρχε χρόνος προετοιμασίας. Κανένας δεν έπιασε καμία παράταξη εξαπίνης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες που υπήρχαν, βεβαίως. Ναι. Συμβιβαστικές λύσεις πάντοτε υπάρχουν. Η βία δεν είναι λύση. Κοίταξε, και επειδή το είχαμε πει και στο δελτίο, ότι η ταξική ενότητα είχε ζητήσει να ελέγξει όλα τα σωματεία. Αν έχουν νόμιμες διαδικασίες, κλπ. Αυτό ξέρω ότι την Τετάρτη έγινε. Κανονικότητα. Έγινε. Έτσι. Και από εκεί αποφασίστηκαν όλες τις διαδικασίες. Την Παρασκευή κλείνει η κατάθεση των ψηφοδελτίων στις 12 το μεσημέρι. Εκεί θα δούμε λοιπόν ποιος, τι και με ποιο τρόπο θα συμμετέχει σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Την πάνω Τετάρτη. Δεν παρετούμαστε. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Ο νόμος είναι με το μέρος μας. Συνέντευξη τύπου σήμερα των εκπροσώπων φορέων της Ακρινής. Από τη μία ήταν ο πρόεδρος της Ακρινής, της τοπικής κοινότητας, από την άλλη ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος και ο νομικός σύμβουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος που ο νόμος έδινε το δικαίωμα και παράλληλα και την υποχρέωση στο κράτος και στη ΔΕΗ να κινήσουν τις διαδικασίες της πολύπαθης με την κατάσταση της Ακρινής. Δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Έτσι, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να βάλουν δικηγόρο για να τους εκπροσωπήσει. Έχει ήδη κινηθεί μια νομική διαδικασία και υπάρχει σε εξέλιξη κι άλλη. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου και να το αναλύσουμε. Συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα της μη μετεγκατάστασης της Ακρινής. Μέχρι σήμερα παραχώρησαν σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ο πρόεδρος της Ακρινής, Θεοχάρης Καζαντζίδης, αφού ανέφερε ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, δήλωσε πως δεν πρέπει να σταματήσουμε και πως θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας μέχρι να δικαιωθούμε. Θέλω να διαβεβαιώσω στους κατοίκους της Ακρινής ότι δεν υπάρχει. Μιλούσαν για αναλλακτικά σενάρια, αναλλακτικές λύσεις. Μία κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται το μέλλον της σε διαρροές χωρίς να υπάρχει ένα χαρτί επίσημο που να λέει κάτι. Άρα το μόνο που ισχύει αυτή τη στιγμή και αυτό που υπάρχει είναι η μετεγκατάσταση της Ακρινής. Βέβαια με τα στενά χρονικά περιθώρια εμείς οφείλαμε να απευθυνθούμε εκεί που εμείς νομίζουμε για την υλοποίηση και τη συνέχιση της ισχύως του νόμου, καθώς αυτό έχουμε στα χέρια μας και με αυτά τα όπλα πολεμούμε. Ο νομικός σύμβουλος που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση, Αναστάσιος Γκανάτσιος, δήλωσε πως μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουν ήδη προσφύγει με αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ έχουν απευθυνθεί και στον συνήγορο του πολίτη. Παράλληλα, έχουν στείλει αίτημα να εξετάσει το ζήτημα και η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη και φέραμε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσφεύγοντας εν πρώτης στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποτελείται από ευρωβουλευτές όλων των χωρών της Ένωσης, μπορεί να ασκήσει καθοριστικές παρεμβάσεις στις χώρες κράτη-μέλη, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνει ότι έχουμε παραβίαση και καταπάτηση του ενωσιακού δικαίου. Ήδη έχουμε λάβει την πρώτη απάντηση από την Επιτροπή, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Έχει καταχωριστεί με αριθμό, τον οποίο μας έχουν αποστείλει και μπορούμε ηλεκτρονικά να παρακολουθούμε, και αναμένουμε την πρώτη απόφαση της Επιτροπής. Και ο πρόεδρος του χωριού πάντως δηλώνει πως δεν θα σταματήσουν μέχρι να δικαιωθούν. Όπως γνωρίζετε, η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση και όχι για την κατάργηση του νόμου ήταν 31 Μαρτίου του 2021. Κάτι το οποίο η πολιτεία και η ΔΕΗ βέβαια, αλλά πρωτίστως η πολιτεία, δεν προχώρησε
στην υποχρέωσή της βάσει από τον νόμο που απορρέει. Εξ αυτού αναγκαστήκαμε εμείς σαν σύλλογος να κινήσουμε κάποιες διαδικασίες και στο πολιτικό σκέλος αλλά και στο νομικό σκέλος ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αίτημα, το δίκαιο αίτημα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια και πλέον. Εμείς βέβαια ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος και αυτό θα το τηρήσουμε μέχρι όσο μπορέσουμε και όσο είναι οι δυνάμεις μας, απλά δεν θα παραιτηθούμε από πουθενά στο δίκαιο αυτό αίτημά μας. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές προς όλους, θα αγωνιστούμε, δεν θα υποκύψουμε και δεν θα παραδοθούμε και δεν θα υποχωρήσουμε. Όσο μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος, θα το διεκδικήσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Συνεχίζουν οι άνθρωποι, έχουν ένα πλάνο μπροστά τους, γιατί κάποια στιγμή είχαμε δει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα σενάρια. Τελικά μας ξεκαθάρισαν και μέσω της ένταξης τύπου ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς επιθυμούμε την μετακατάσταση και με αυτή θα κινηθούμε. Εξού και η δικαστική πλέον, ο δικαστικός πλέον αγώνας. Κοίταξε, έχουμε τρεις κινήσεις αυτή τη στιγμή, το τελευταίο ένα-δύο μήνες. Τους τελευταίους ένα-δύο μήνες, μετά τη θεωρητική λήξη, που για τους Ακρινιώτες δεν είναι λήξη, του νόμου, δεν θυμάμαι και τον νόμο, τέλος πάντων του 2011, 39-37, τέλος πάντων. Τώρα δεν μπορώ να το λέω. Ναι. Που ήταν για τη μετακατάσταση, για να τα λέμε όλα, που έληξε 30 μέτρη του. Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις? Η αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, ένα. Συμβουλευτικό. Έχει το χαρακτήρα του. Έχει το χαρακτήρα του. Όταν ο συνήγορος. Θα συμβεί κάτι. Ναι, είναι μια ανεξάρτητη αρχή ο συνήγορος του πολίτη. Δεν είναι ένα αποφασιστικό όργανο, αλλά λειτουργεί σε όλο το δυτικό, στα δυτικά δημοκρατικά κράτη. Ναι, καλώς κιόλας. Και αν υπάρξει μια θετική αναφορά, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό χαρτί για τη συνέχεια, γιατί υπάρχουν και πολλά βήματα. Κίνηση νούμερο 2 είναι η προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι επιτροπή είναι αυτή? Ούτε αυτή είναι αποφασιστική. Θα έχει όμως μια βαρύτητα. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν ευρωβουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, δέχεται αυτή η επιτροπή συνήθως πολλές αναφορές για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μένως, ή για τέτοια ζητήματα. Για νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Ναι, διάφορα, ναι. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία κλπ. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάθεση της αναφοράς. Περιμένουν απαντήσεις. Μία πρώτη απάντηση έχει έρθει. Από εκεί τι απάντηση έχει έρθει? Ότι έχουμε λάβει την αναφορά. Έτσι. Είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία, εκεί είναι η αλήθεια. Εκτιμούν νομικοί κύκλοι και ο δικηγόρος των κατοίκων, ο κ. Γκανάτσιος, ότι μία πρώτη αναφορά ενδεχομένως για το αν θα έχει γίνει ως αποδεκτό το αίτημα, δηλαδή ότι θα το συζητήσουμε, ότι είναι βάσιμο το αίτημα, το συζητήσουμε. Αυτό θα γίνει σε κάνα 1,5 μήνα, άντε να πούμε 2. Είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία. Τρίτη και πιο βασική κίνηση αυτή τη στιγμή είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε το κράτος να τηρήσει την οφειλόμενη, όπως λέει, υποχρέωση, όπως λένε οι κάτοικοι, για τη μετεγκατάσταση και για την τήρηση του νόμου. Και το δεύτερο σκέλος είναι για την αρχή της ισότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στους αναργύρους, οι οποίοι ήταν στον ίδιο νόμο, έτσι, θα προχωρήσει η μετεγκατάσταση, ενώ εδώ στην Ακρινή δεν προχωρά. Οι ανάργυροι, επειδή είχαν και αυτή την κατολίσθηση, πήραν. Είχαν την κατολίσθηση όμως και πήγε λίγο πιο μπροστά. Εδώ όμως νομικά πατάει. Τι γίνεται τώρα? Οι κάτοικοι απευθύνθηκαν, ο σύλλογος του περιβάλλοντος και κάτοικοι απευθύνθηκαν στον κύριο Γκανάτσιο, στον δικηγόρο. Ο κύριος Γκανάτσιος είδε ότι το νομικά στέκει αυτή η ιστορία. Όπως είπε και ο ίδιος, είδα τη φλόγα των κατοίκων και πίστηκα και εγώ. Και μετέφερα το αίτημα της υποστήριξης της οικονομικής και όχι μόνο. Στο δικηγορικό σύλλογο, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Έτσι. Και ο δικηγορικός σύλλογος πήρε απόφαση να υποστηρίξει, ίσως και στο 100%, θα το δούμε αυτό, τις πρώτες νομικές ενέργειες αυτής της υπόθεσης. Θετικό. Βεβαίως, θυμάσαι πολύ καλά και το είπαν και σήμερα, ότι ο πρόεδρος της Ακρινής, ο κ. Καζατζίδης, είχε στείλει αίτημα και στην περιφέρεια, στον κ. Κασαπίδη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Κασαπίδης, με τη νομική του σύμβουλο, τον κ. Μπίνα, είδανε το αίτημα. Στοιχειοθέτησαν και αυτοί ότι στέκει νομικά να το διεκδικήσουμε. Ο Περιφερειάρχης είπε: εγώ έχω ψηφίσει αυτό το νόμο. Θα υποστηρίξουμε. Είμαστε εδώ. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και οικονομική στήριξη, θα την παρέχει. Έτσι. Δεν ξέρω αν χρειαστεί και το νομικό του επιτελείο, δηλαδή κάποιοι άλλοι, μια ομάδα δικηγόρων που ενδεχομένως να επιλέξει την περιφέρεια, ώστε να φαίνεται ότι είναι και η ίδια εκεί. Θα το δούμε αυτό.
τα πρώτα βήματα έγιναν πάντως και είναι εκεί και η περιφέρεια. Μην με ρωτάς για το Δήμο Κουζάνης, είναι μια άλλη υπόθεση. Για τους βουλευτές είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Τι να κάνουν οι βουλευτές, να πάνε ενάντια στην κυβέρνηση, δεν στην πολιτεία, ξέρω δεν εγώ. Γίνεται, μάλλον δεν γίνεται. Θα λένε ότι υποστηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των κατοίκων. Βεβαίως, αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Η μεγάλη σκέψη όμως, εφόσον εδώ δεν κάνουν κάτι τα δικαστήρια της χώρας, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί, είναι μια απόφαση που θα προχωρήσει όταν και αν έρθει η ώρα. Και το βλέπουμε. Στην Ακρινή, λοιπόν, ξαναξεκινάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας νέος κύκλος διεκδικήσεων, ο οποίος δεν σταματάει μόνο σε αυτές τις νομικές ενέργειες, θα δούμε και άλλα πραγματάκια εντός του επόμενου διαστήματος. Όπως λένε οι περιπτώσεις. Συγγνώμη για να το κλείσω, όπως λένε οι πληροφορίες, στην Ακρινή αρχίζει να περικυκλώνεται μια κατάσταση με φωτοβολταϊκά. Όχι από κάποιον, από τον επιχειρηματία, την Τζιούρα, τον Πτσιάβα. Από τη ΔΕΗ ανανεώσιμες. Και αυτή η κατάσταση μάλλον δεν αρέσει σε πολλούς. Θα δούμε παρακάτω τι μπορεί να συμβεί. Και βεβαίως εκκρεμούν και λαϊκές. Αυτή είναι η ενέργεια σήμερα για να ενημερωθούν μέσω των μέσων ενημέρωσης οι κάτοικοι της Ακρινής. Γιατί τηρούν τα πρωτόκολλα και καλώς κάνουν οι πρόεδροι εκεί πέρα. Δεν μπορούν να μαζέψουν το χωριό σε σκέφτονται, ένα καφενείο. Σκέψου, ρωτήσαν και εμάς τι επιτρέπεται. Περιμένουμε να μας πούν δικηγόρια, λαϊκές συνελεύσεις, ανοιχτοί χώροι, τήρηση μέτρων κλπ. Δεν μπορεί να στρεφόμαστε εμείς κατά της πολιτείας αυτή τη στιγμή και να μην τηρούμε τους νόμους της πολιτείας ενδεχομένως. Έτσι, θα έχουμε πρόβλημα. Άρα θα δούμε, αν και το επόμενο διάστημα υπάρχουν κάποιες λαϊκές συνελεύσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ώστε να ενημερωθεί περισσότερο ο κόσμος για το τι νομικές ενέργειες έχουν γίνει και τι βήματα προβλέπεται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Είναι αργά αυτά τα βήματα, δυστυχώς. Αυτά τα αντανακλαστικά, ας πούμε, της δικαιοσύνης, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βλέπεις, είναι αργά. Ναι, εδώ ένα κράτος ολόκληρο αποφάσισε ότι θα κάνει μια μετακατάσταση και 10 χρόνια μετά λέει ότι δεν αναγνωρίζω κάτι. Δεν αναγνωρίζω κάτι. Ναι. Πάμε και μια επιχείρηση, έτσι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα ένα είμαστε. Κράτος και μια επιχείρηση, για να μην ξεχνάμε για την επιχείρηση. Εδώ θα είμαστε καλά, καλά να είμαστε, θα τα λέμε, γιατί όπως είπες και εσύ, κάτι αρχίζει και ξεκινάει τώρα και στην Ακρινή, θα δούμε πραγματάκια. Πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα επί του πιεστηρίου, ναι. Θα λέγαμε, αν ήμασταν εφημερίδα. Ήρθε δελτίο τύπου οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με κοινή τους επιστολή στα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού ζητούν τη σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλίας Δυτικής Μακεδονίας με το Πόγραδετς. Αλβανία, για όσους είναι νοτιοανατολική Αλβανία, το ψάχναμε για να το πούμε ακριβώς. Το Πόγραδετς, ο κύριος Βαβλιάρας υπογράφει την επιστολή από πλευράς Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον ενταλμένο σύμβουλο τουρισμού Θεσσαλίας, τον κύριο Γιάννη Μπουτίνα. Η επιστολή είναι προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, και στον Υπουργό Τουρισμού, κύριο Χάρη Θεοχάρη, ζητώντας τη σιδηροδρομική διασύνδεση, όπως είπες και εσύ πριν. Επισημαίνουν τα ωφέλη μιας τέτοιας διασύνδεσης, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση από και προς τις δύο περιφέρειες και θα εξυπηρετήσει τη μεταφορά προϊόντων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, ενδυνάμωση τουριστική κλπ. Θρησκευτικό απόθεμα Δυτικής Μακεδονίας, μετέωρα στη Θεσσαλία. Και τέλος τονίζεται ότι οι όμερες περιφέρειες μέσω αυτής της συνδρομικής διασύνδεσης θα βοηθήσουν σε μια ισόρροπη και ήπια ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος αλλά και σε μια απαρχή συνεργασίας για τη σιδηροδρομική Εγνατία. Επέτρεψέ μου αυτή τη στιγμή να μην το σχολιάσω. Εγώ θα πω ότι είναι μια καλή ενέργεια, τη λες. Το θέμα είναι. Πώς, κακή θα την πεις, εντάξει. Όχι, εντάξει, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μένουμε στις επιστολές. Βεβαίως, απ' την άλλη, θα μου πεις. Μπορεί μια περιφέρεια να πάει να αρχίσει να στείνει σιδηρόδρομο. Όχι, φυσικά. Αλλά λέω, αυτές οι διεκδικήσεις οφείλουν να είναι προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής. Καλώς κάνει και κάνει συνεργασία, συμμαχία με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι σωστή αυτή η κίνηση. Και το έχουμε ξαναπεί γιατί. Διότι δεν πάνε να δώσουν 500 φορολογικά κίνητρα στη Δυτική Μακεδονία, εάν δεν υπάρχει σωστό σιδηρόδρομο και ένα σωστό δίκτυο μεταφορών. Με το κιάλι θα βλέπουμε πάλι τις επενδύσεις. Τις μεγάλες επενδύσεις, έτσι. Αυτό. Ανοίγει αύριο η βιβλιοθήκη της Κουζάνης. Έτσι, για να πούμε και στα ευχάριστα, μετά από τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά. Άργησε λίγο, εγώ το κατέστηση. Ναι, δεν ξέρω. Εύχομαι να έχει βρει και το βηματισμό της μετά τα τελευταία που είχαμε δει. 15 Ιουνίου, λοιπόν, αύριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ότι από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην Τετάρτης θα λειτουργεί από τις 9 έως τις 3, την Τρίτη από τις 12 έως τις 7. Θα μπαίνει κόσμος μέσα και στο αναγνωστήριο έως 50 άτομα πέραν του κανείς και θα κάθονται σε θέσεις που έχουν προβλεφθεί έτσι, με αποστάσεις κλπ.
8 άτομα στην παιδική βιβλιοθήκη κλπ. Υπάρχουν μια σειρά πρωτοκόλλου στη δημοτική βιβλιοθήκη και νέες εγγραφές μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά κλπ. Και δανειστική βιβλιοθήκη θα υπάρχει. Να ξαναμπεί στους ρυθμούς της και αυτή. Η βιβλιοθήκη ήταν πολύ χρήσιμο, θυμάμαι, φυσικά, για τα παιδιά που δίνανε πανελλήνιες. Πανελλήνιες σήμερα ξεκίνησαν. Τώρα εντάξει. Και αύριο ξεκινούν και για τους μαθητές στο Νεπάλ. Και καλή επιτυχία σε όλους και ψυχραιμία. Mm-hmm. Εντάξει. Πρώτο μάθημα σήμερα, αλλά υπάρχουν και άλλα μαθήματα. Αν κάποιος μαθητής στον Πανελλήνιο θέλει να πάει να κάνει πιο χαλαρό διάβασμα, αναπομένως, μια επανάληψη, δεν ξέρω εγώ, καλή επιτυχία και σε όλα αυτά τα παιδιά. Και πολιτική όλων των βαθμίδων, αφήστε λίγο αυτά τα παιδιά στην ησυχία τους. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν η κόρη σου. Αν η κόρη σου σε 3-4 χρόνια που θα δώσει πανελλήνιες, πόσο είναι. Λίγο παραπάνω. Ναι, τέλος πάντων, 5 όσο είναι τέλος πάντων το κορίτσι. Αν θα ενδιαφέρεται εκείνη τη μέρα να διαβάζει. Αν ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος ή ο Δημοτικός Σύμβουλος ή ότι τη εύχεται καλή επιτυχία ή θα θέλει να χαλαρώσει ενδεχομένως και να διαβάσει τα τελευταία κενά της, να το πω, ή να κάνει τις επανάληψεις. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Παλαιοκομματισμός είναι στο επακρόνιο. Όσοι συμμετέχετε στην πολιτική, είναι καλύτερο να δημιουργείτε τις συνθήκες ώστε αυτά τα παιδιά να μένουν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ με αξιοπρεπείς μισθούς και με αξιοπρεπείς συνθήκες μετεξέλιξης. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτά μην τους θυμάστε μόνο και τη μέρα, την παραμονή των Πανελληνίων. Όχι, τους θυμούνται ακόμα μια μέρα. Όταν επιτυχάνουν ή κάποια επιτυχάνουν. Είναι το κλασικό παρελθόν. Το τυποποιημένο και συγχαρητήρια και λοιπά και μπράβο και ναι. Δηλαδή πραγματικά κόψτε το. Και όσοι στελεχώνετε ακόμα και γραφεία τέτοιων πολιτικών ή είστε σύμβουλοι, είστε γραφεία τύπου, δηλαδή προσπαθήστε να το κόψετε. Και σας λέει ένας άνθρωπος που έχει γράψει τέτοια δελτία τύπου, αλλά έχει δώσει μάχες ώστε να μην βγουν. Τέλος πάντων, τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς, αλλά. Μια εισήγηση κάνουμε. Κάντε μια εισήγηση. Κάντε κάτι. Και εμείς από εδώ μια εισήγηση κάνουμε. Δεν χρειάζονται. Είναι, δηλαδή, αν εσείς πραγματικά αισθάνεστε ότι πρέπει να κάνετε υπαρκτή την παρουσία σας μέσα από τέτοια μηνύματα, ξανασκεφτείτε την παρουσία σας. Πραγματικά, ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν θα γίνει σίγουρα πλέον το πανηγύρι του Δραπάντων, εκείνος και επισήμως ο Δήμος Κοζάνης, κρίμα για πολλούς. Δεν μας επέτρεψαν επιδημιολογικές συνθήκες και αφού και ο κύριος Χαρδαλιάς είπε δεν θα γίνονται πανηγύρια σε ΠΕ, που η κάλυψη εμβολιαστική δεν ξεπερνάει το 50%. Ναι, είμαστε ακόμα στο 40,36% όπως το έβγαλε και ο Δήμος. Όχι, όχι, όχι. Ναι, περίμενε. Για πλήρως εμβολιασμένους ναι, μιλούσε. Εγώ λέω ότι λέει το δελτίο τύπου του Δήμου Κοζάνης, που έχει δείξει το χάρτη ότι είμαστε κοντά στο 41%. Ναι, είδα τη διαφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πήρε την εμβολιαστική κάλυψη της πρώτης δόσης. Δεν ξέρω, το πήρε τυχαία. Ισχύει για την πλήρη κάλυψη. Εγώ δεν το έχω ξανακαθαρίσει τι ακριβώς ισχύει στην εργασία. Μπορεί να έγινε και ένα λάθος. Ναι, τέλος πάντων, δεν θα γίνει το πανηγύρι. Είναι προβλεπόμενο ότι δεν γινόταν, ναι, έτσι μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά. Πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω, ας προλάβουμε τα ωραία πανηγύρια των χωριών μας το καλοκαίρι. Λέω. Στο χέρι μας είναι, έτσι. Και βεβαίως και το κλασικό νιάημερο της Κοζάνης. Τι να πω, δε. Εντάξει, τώρα πάει τον Οκτώβριο, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά τώρα τα καλοκαιρινά είμαστε στο 20, πόσο είμαστε, 29. Τον Οκτώβριο, αν είμαστε 50% πλήρης κάλυψη, κλάφτα χαράλαμπε. Δηλαδή, είσαι πότε το 15 Αύγουστο, περιμένεις να φτάσεις να κάνεις πανηγύρι στην Κερασιά. Όχι, το 19 Ιουλίου είναι στην Κερασιά το πανηγύρι. Τέλος πάντων, εγώ μιλώ τώρα για τον Εγώ μιλώ για τον Οκτώβριο τώρα. Εσύ μιλάς για ημέρο, γιατί μου είπες κάτι και για τα καλοκαιρινά που εγώ δεν ξέρω, πολύ μικρό καλάθι κρατώ. Εντάξει, το 15 Αύγουστο τώρα στη Σιά της παραδείγματος χάρη, κάποιοι να ανεβαίνουν στα άλογα νομίμως. Όχι σαν πέρσι, που ανέβαινε σαν πέρσι στα άλογα παρανόμως. Ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, άμα είσαι δήμαρχος, το καβαλάς το άλογο, δεν πειράζει, δεν σε πιάνει ο νόμος. Πού το θυμήθηκες? Δεν περιμένεις να γίνεις και δήμαρχος για να το καβαλείς. Πού το θυμήθηκες τώρα? Ναι. Με το 100% των πολιτών θα γίνει λαϊκή αγορά της Πολεμαίδας, ανακοινώθηκε σήμερα με δελτίο τύπου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. Φυσικά και για τους ανθρώπους που ψωνίζουν από αυτές, αλλά κυρίως για τους μικροπολιτές. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, κοίταξε, είναι και αυτό μέσα στα μέτρα που λέγαμε και στην αρχή. Η λαϊκή της Πολεμαίδας, η οποία, πρόσεξε, δεν είχε μεγάλο πρόβλημα στην επέκτασή της. Δηλαδή, δεν ήταν η Κοζάνη να πάρεις από την Αριστοτέλους και να πας στους υπόλοιπους, στο Νιάμενο και να τους πας να αλλάξεις. Έτσι, όπως ήταν στημένοι, είχαν βρει ένα-δυο δρόμους έτσι παραπλεύρως. Τώρα θα λειτουργήσει κανονικά στο 100% της με τις αποστάσεις. Βεβαίως, υπάρχει ισχυρή σύσταση από την υπηρεσία του Δήμου Ιορδέας
ότι αν δεν τηρούνται οι αποστάσεις, αν δεν τηρούνται τα μέτρα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Και δεν τα βάλει ο Πλακεντάς και ο Ορφανίδης, ο αντιδήμαρχος και οι άλλοι. Έρχονται από πολύ ψηλά τα πρόστιμα και πρέπει να επιβληθούν. Έτσι. Για να μην κλείσει καμιά λαϊκή πάλι και τρέχουμε. Λίμωνο. Έτσι. Να γυρίσουμε ακριβώς πίσω. Αυτό. Ζήση, αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Να είσαι καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς πάμε να δούμε την εθελοντική αποδοσία στο Δημαρχείο της Πτολεμαΐδας, η οποία διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Κυρία Αντιδήμαρχε, σήμερα μεγάλη μέρα με την αιμοδοσία στο Δημοτικό Κατάστημα. Πραγματικά σήμερα στο Δημαρχείο μας έχουμε γιορτή. Με ποιετική διάθεση καλούμε όλο τον κόσμο, καλέσαμε όλο τον κόσμο, γιατί η ίδια η ζωή είναι ένα ποίημα. Κέντησε με χρώμα την τρασκελιά σου άνθρωπε λοιπόν και έλα εδώ να προσφέρει ζωή από τη ζωή σου. Ζωή στον ίδιο τον συνάνθρωπο κάνοντας το πολυτιμότερο δώρο. Έτσι ο Δήμος Εορδέας μέσω του τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης Εορδέα εμείς και σε συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Τιμούμε όλους τους αφανείς εθελοντές αιμοδότες, τους ανθρώπους οι οποίοι με ανιδιοτέλεια προσφέρουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν, την ίδια τη ζωή. Και με τον τρόπο αυτό μεταλαμβαδεύουμε και στις νέες γενιές την έννοια της αιμοδοσίας, το πόσο σημαντικό είναι να κάνεις αυτή την κίνηση, καθώς από 18 χρονών και πάνω μπορούμε να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. Γινόμαστε επίσης και αγγελιοφόροι του μηνύματος, εξάλληψης της προκατάληψης, του φόβου και της άγνοιας της αιμοδοσίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συμμετοχή, ήδη ο κόσμος ανταποκρίνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Κέντησε με χρώμα την δρασκελιά σου λοιπόν άνθρωπε και έλα. Λοιπόν, ο κόσμος όντως βλέπουμε ότι ήδη ανταποκρίνεται, βλέπουμε ήδη δημότες να είναι εδώ και έχετε ετοιμάσει και πολλές πολύ ωραίες εκπλήξεις. Έχουμε και ένα, ας το πούμε, αναμνηστικό δωράκι, μια μικρή κίνηση για το ευχαριστώ της συμμετοχής και τα απαραίτητα που χρειάζονται φυσικά αφού δώσεις αίμα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στον Δήμο Καστοριάς να δούμε πώς γιόρτασε την ημέρα ποδηλάτου. Καλημέρα σας. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε.
Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες κατά περιοχές προβλέπει για αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 7 έως 21, στον όμο Γρεβενών από 9 έως 23 και στον όμο Φλόρινας από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλες μας ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ Δευτέρας.